Αγαπημένες μου, γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το vlog χωρίς νόημα. Και τι εννοώ όταν λέω χωρίς νόημα? Λοιπόν, καταρχάς τώρα που γυρνάω αυτό το κομμάτι του βίντεο είναι τουλάχιστον 5 μέρες μετά. Είπαμε με το κορίτσι μου να βρεθούμε και να κάνουμε ένα βίντεο vlog. Θα σας πω ότι μας συνεπήρε τόσο η κουβέντα που ξεχάσαμε ότι είχα φέρει κάμερα μαζί μου. Όμως ήθελα να σας τα ανεβάσω αυτά τα αποσπάσματα. Ναι. Είναι λίγο χωρίς νόημα, αλλά δεν έχει σημασία. Οπότε ναι, σας τα ανεβάζω να τα δείτε. Ελπίζω να σας αρέσει να γελάσετε. Περάσαμε να γελάσετε κι εσείς, γιατί εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ναι, αυτό το vlog δεν θα έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι λίγο ότι να είναι, θυμηθήκαμε, βγάλαμε την κάμερα, την ξεχάσαμε και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτά, ελπίζω να σας αρέσει. Εάν μπορείτε να μαντέψετε αυτό το σκηνικό, ποιανού είναι? Αν μπορείτε έτσι ρε παιδί μου, μία υποψία, ένα τσακ να πεις ότι πού είσαι ρε χριστιανή. Έτσι λίγο κάτι εδώ εγώ έχω έρθει ως ειδικός. Μην γελάς. Είμαι ειδικός, ειδικεύομαι εγώ, δεν το ήξερα. Το έμαθα και εγώ το, αυτές τις μέρες το κομμάτι, ότι ειδικεύομαι. Στα φώτα, στην παραγωγή, στο editing, όλα αυτά τα έχω πάρει εγώ, έχω ειδικότητα. Πτυχίο, πτυχιούχος. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να, αφού έχετε μαντέψει περισσότερες που είμαι, θέλω να μου πείτε, να πατήσετε τώρα post και να πείτε είσαι εκεί, εντάξει. Λοιπόν, όσοι το κάνατε αυτό και μαντέψατε που είμαι, τώρα να σας πω ότι έχετε ας πούμε ειδικές ικανότητες, ματικές, κληρονομικό χάρισμα, όχι, θα πω το YouTube που μας κάνει πολλές χάρες. Λοιπόν, έχω έρθει εδώ, στο κορίτσι μου. Με τα αγόρια της και τα κορίτσια της. Γεια σας! Θέλω να την ενημερώσω ότι αυτό το σκηνικό εμένα μην το έχουν ζητήσει για έργο, μου το έχουν ζητήσει. Και αυτή με τους νουμπάρει το σκηνικό αυτό. Δεν τα το κατάλαβα. Ναι, ναι, ήτανε γυρίσματα εδώ, δεν κάνει ο Βαλτινός τώρα την ανατομία. Είναι η ανατομία. Παπακαλιά της πριν γυρίσει του Άνια τις ηρωτικές σκηνές του κρυβάτι. Εδώ, αυτό, εδώ, πίσω. Το Άνια, το Άνι το άλλο που τα είχε και με την κόρη. Όλα την παρτούζεις εδώ όλα. Λοιπόν, θα σας πούμε που ήμασταν. Ήμασταν στο Περιστέρι Βόλτα στο Χαρμάνι, τον αγαπημένο. Τον αγαπημένο της. Ναι, και δικό της, μην την... Εντάξει. Που δεν αποκαλύπτεται. Είναι... Είναι πιο αγαπημένος, ναι. Θα τα λέμε αυτή. Λοιπόν, μετά πήγαμε βόλτα στο Περιστέρι στα Σεφορά. Σήμερα καταρχάς είναι 7 του Δεκέμβρη, πρέπει να πω. Δεν μας άρεσε τίποτα στο Σεφορά. Όχι. Τίποτα, δεν ενθουσιαστήκαμε. Κάναμε οικονομία. Και οικονομία να μην θέλαμε να κάνουμε, τίποτα δεν θα αγοράζαμε. Όπου αν είσαι με τη Σοφία, η οικονομία είναι λίγο δύσκολη. Βλέπει το καλέ, πολιτικό. Καλέ, αυτή κρατήθηκε καλέ. Τι μην την πιστεύετε. Εγώ. Που δεν θα κάνω προκοπή που θα με χωρίσει ο άντρας μου. Λοιπόν. Θα τη χωρίσει ο άντρας της πραγματικά. Λοιπόν, τη Σοφία. Λοιπόν, εμείς λοιπόν τώρα είμαστε στο εγαλεάκι της Λίλης. Είμαστε στο εγαλεάκι. Με βλέπεις πως την κρατάω την κάμερα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Το βλέπεις. Μιλάμε, ήρθε και με ξυστράβουση. Πραγματικά σου του λέω, με ξυστράβουση. Τρέμει η κάμερα γιατί γελάω. Λοιπόν, η Λίλη εδώ, παιδιά, όσο και αν δεν το πιστεύετε, καταρχάς θα σας πω ότι έχουμε την ίδια κάμερα. Τώρα θα σας το δείξω. Κάμερα. Να τι, εδώ, κοίτα εδώ τι τραβάει. Λοιπόν, έχουμε την ίδια καμερούλα. Αλλά είναι τρελή η γυναίκα. Τρελή. Και τραβάει εδώ, θα σας δείξω τώρα, θα σας κάνω το αποκαλυπτή. Λοιπόν, και τη είπα, αγάπη μου. Ήρθε σπίτι μου να μην κάνει ριζίλι, αυτό ήρθε σκρόφα. Και τη είπα, αγάπη μου, καταρχάς θέλω να σας πω ότι είναι μια κούκλα. Δύο. Γιατί έχω και τα μάγουλα. Λοιπόν, όταν σας λέω εγώ είναι μια κούκλα, είναι μια κούκλα. Εδώ κοιτάτε, θέλω να το δείτε αυτό. Σε παρακαλώ, άσε μας λίγο. Είναι ξένη η Σοφία. Δεν μπορεί αμέσως μετά που βλέπεις θηλυκό να κάνεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι εδώ. Πώς το λένε αυτό το ερωτήμα? Ο χοντρός. Λοιπόν, εδώ έχει και μια τρίχα του. Εννοείται. Λοιπόν. Να δω πώς θα πας σπίτι σου, Μαρή. Θα με ξεσκονείς. Ο Γιάννης, μην το δεις, Γιάννη, αυτό. Κάτι έχω πειράξει το Zoom τώρα. Μην το δεις, Γιάννη, αυτό το βίντεο, διότι θα μου πει. Εδώ κοιτάτε. Ο γάτος είναι πίσω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι είναι μια κούκλα από κοντά αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω παστοθεί, έχω εστέ. Έτσι σου πάει το double wear. Σου πάει τέλεια. Εμένα δεν μου πάει καθόλου. Κονσίλερ και αυτή εδώ δεν έχει τίποτα παρά μόνο ρούς και το κραγιόν και τη μάσκαρα. Και παθαίνω το έλαντρα μου.
Και παθαίνει. Ναι, διώξει ωραίο ο άντρα τη, ωραία. Θα την διώξει την έρημη. Θα γυρίζει ωραία στην Κέρκυρα, δεν θα έχει ποιο να την φιλοξενήσει. Θα πάω στη θεία τη Μαρία. Θα πάω στη θεία τη Μαρία. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο Εγκαλιάκι αφού πήγαμε για τα αυτά μας το Περιστέρι. Και τα... Yes, με ρυφηγμένα μάγουλα στο δρόμο. Ναι. Σνόπ. Όχι, καλέ, μην την ακούτε. Γενική μου όλο τον κόσμο είναι και τέτοια. Όλα τα κοπλιμέντα αυτή τα πήρε. Μα για τα σκουλαρίκια. Για τα σκουλαρίκια μου και τίποτα άλλο. Για τα τόνα, μα για τα λουμίσκα του ρίσου του πηγάδι. Ναι. Για τα σκουλαρίκια μου πάνε και αυτά δύο κοπέλες. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, έχουμε έρθει εδώ, κάνουμε αναγνώριση χώρου. Γιατί σας είπα, εγώ ειδικεύομαι. Δεν το ξέρω, αλλά ειδικεύομαι. Είναι ειδικό, έτσι. Ναι, κάνουμε αναγνώριση χώρου και σε λίγο θα πάμε σε μια φίλη μας, σε μια κοινή μας φίλη που μας γνώρισε κιόλας. Ναι, άντρα μου, για καφέ. Αυτά και θα σας δούμε πάλι σε λίγο. Γεια σας προς το φιλάκια! Φιλιά! Λοιπόν, είμαστε στο σπίτι της Χρυσοχέρας της Μαρίας που δεν θα σας πω εδώ τι φτιάχνει, τι κάνει. Δεν θέλει να βγει on camera η Μαρία, δεν πειράζει, τη το συγχωρούμε. Αλλά θέλω να σας πω εδώ που εγώ είμαι σήμερα η Ινα του σπιτιού, η άλλη είναι από χθες, από προχθές, από παραπροχθές του σπιτιού. Θέλω να έρθεις και να πεις εδώ να κάνεις το promotion. Έλα εδώ, βλέπω το μπούτια σου. Έλα εδώ. Και τι μπούτια, έτσι. Ναι, έλα εδώ. Θέλω να δεις. Ωραία. Ναι, αυτό. Ναι. Άλλο από εδώ. Ναι. Άλλο από εδώ έχει. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται να το φτιάχνει άνθρωπος. Όχι. Εντάξει, και αυτό είναι ένα ρεσό. Ναι, αυτά τα φτιάχνει η Μαρία μας, έτσι, η Χρυσοχέρα. Κάνε το promotion. Τι βάλες. Ναι, εδώ φέρ' την αντίδυση. Που τι να πω εγώ, που δεν πιάνει το χέρι μου, γιατί να σου πω τώρα, όχι για Χριστουγεννιάτικο, γιατί θα σου δείξω εγώ τι Χριστουγεννιάτικο φτιάχνει θεία η Μαρία, που θα σκάσετε από τη ζήλια σας, όλες θα σκάσετε. Μαρία, ούτε η φωνή σου δεν θες να ακουστεί. Πες γεια σας κορίτσια, πες αυτό μόνο. Ναι, να μην νομίζουν ότι είμαστε νευρουλισμένες. Ναι, ως πέρα κορίτσια. Να, και η Μαρία μας. Και καλές γιορτές. Σου λέει αυτές τρελαθήκανε, μόνες τους μιλούνε. Είναι ένα θερμικό. Ναι, περιμένω εδώ, περιμένω, είσαι φωτογραφίες στον κόσμο όλο, έλα. Και αυτά εδώ πέρα. Θα σου πω εγώ την ιστορία από αυτό. Εδώ, πες. Εγώ, αυτό όταν πρώτο ήρθα από στο σπίτι της Μαρίας, είπα: ωραία Μαρία, τη λέω Λεβέντρα μου, αν το φτιάχνει πεθερά μου, ήσουν πεθερά μου και ερχόμουν πρώτη μέρα στο σπίτι σου και μου έλεγε ότι το έφτιαξε εσύ, το τι γέλια η τελεκάβω με τις φιλονάδες μου στην Κέρκυρα, ότι η πεθερά μου είναι φαντασμένη, άχαρη, η κλειμένη. Και τα πήρε από το τζάμπο και μου το παρουσιάζει. Ποιο τζάμπο που το τζάμπο δεν πουλάει. Τώρα, παιδιά, κούνα το λίγο για να στραφταλίσει, γιατί αυτό στραφταλάει ολόκληρο. Παιδιά, η γυναίκα είναι Χρυσοχέρα. Κοίτα, φαίνεται. Αυτό είναι σαγρέ. Μου το λες αυτή μου, μην ακούστε. Αυτό είναι σαγρέ, το έχει κάνει σαν χιόνι. Δεν υπάρχει. Να το. Φαίνεται. Ναι. Εγώ θα έλεγα η κακομοίρα η πεθερά μου, ρε παιδιά, τα αγοράζει η Έρμη. Τα αγοράζει και έρχεται και λέει ότι τα κάνει αυτή. Δηλαδή, συγγνώμη, τόσο χάλια θα ήταν ο γιος που θα έπρεπε η πεθερά να φανεί τόσο Χρυσοχέρα για να τον εντάξει. Γιατί θα με ζήλευε. Σωστό. Καμπός. Σωστό. Λοιπόν, θέλω λίγο, Μαρία, να κάνω λίγο, να δείξω λίγο εδώ το στολισμό σου. Λίγο. Στο δικό μου σπίτι είδατε τι στολισμό είχα. Έχω μόνο εμένα. Μίνιμαλ, ήτανε μίνιμαλ. Εδώ, κοιτάτε, μπαίνεις και σε πιάνει το κλίμα των Χριστουγέννων. Εδώ θέλω να δείτε. Το όταν. Το κλίμα των Χριστουγέννων, έτσι για να σου διαβάσω το βίντεο, ναι. Είναι αυτό εδώ που κάνει το αφρόγαλο αυτό. Από ξένο χέρι. Που μετά για να βγεις το καλοκαίρι στην παραλία, όμως για πες το μου γι' αυτό, και με το αφρόγαλο του χειμώνα. Εσύ εγώ. Όχι, γιατί θέλω να τη δείτε. Μην την ακούτε τι λέει. Εγώ για να βγω στην παραλία. Ναι. Τι έχει πως θα παίρνω εγώ τα push-ups. Σε είδα και στην παραλία. Είσαι κορίτσι με ταλέντο. Θέλω εδώ να δείτε τι ωραία ρε παιδιά όταν ο άνθρωπος είναι Χρυσοχέρης. Τι ωραία πράγματα. Αυτό ήτανε, ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να στείλω την αγάπη μου στη Λίλη και την αγάπη τη δική μου και της Λίλης στη Μαρία. Αυτά και θα σας δω σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια.